είσαι από αυτές που μελαγχολούν τα Χριστούγεννα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και όσο περνούν τα χρόνια, νομίζω ότι τα Χριστούγεννα μου κάνουν ακόμα πιο μελαγχολικά. Ξέρεις γιατί? Γιατί όσο μεγαλώνουμε, παιδί, προβληματιζόμαστε, έχουμε άλλα άγχη από οικονομικά, επαγγελματικά, προσωπικά. Ενώ όταν είσαι παιδί, το μοναδικό σου άγχος είναι τι θα σου φέρει ο Γιος Βασίλης, τι θα φας, αν θα διαβάσει, αν δεν θα διαβάσει, τι ταινία θα δει. Διαφορετικά. Και όσο μεγαλώνεις, τα Χριστούγεννα έχουν λίγο και ένα βάρος. Όχι ότι δεν τα ζω όμορφα, όχι ότι ξέρεις, έχω αυτή την τρομερή μελαγχολία, έχω πάρα πολύ όμορφη οικογένεια, έχω πολύ αγαπημένους φίλους, αλλά έχω, ρε παιδί μου, αυτό που με πιάνει καμιά φορά, την μελαγχολία των Χριστουγέννων. Τα άγχη σου είναι περισσότερο επαγγελματικά ή προσωπικά αυτή την περίοδο? Στην παρούσα φάση το ξαναπεί, είναι προσωπικά, γιατί είμαι μια κοπέλα η οποία, εντάξει, το έχω μοιραστεί και πολλές φορές με τους τηλεθεατές. Θέλω να δημιουργήσω οικογένεια, θέλω να βρεπετεί με τον άνθρωπο που θα γίνω μένα. Και όσο δεν σου έρχεται, όχι ότι το ψάχνεις απεγνωσμένα, αλλά λες, ρε παιδί μου, μεγαλώνω και θα ήθελα μικρή να δημιουργήσω οικογένεια. Θέλω να περνάνε τα χρόνια και να μην έχω το μωράκι μου κατά το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είμαι από τις γυναίκες που έχει μεγαλώσει θέλοντας να κάνει οικογένεια, να ζήσει τα Χριστούγεννα με το μωράκι της, με την οικογένειά της. Κατάλαβες, ήρθε η στιγμή πια να ντυθώ εγώ Άγιος Βασίλης, να μην ντύνονται οι άλλοι για μένα. Πιστεύεις ότι τα μέσα έχουν παραπλανήσει λίγο την πραγματική σου εικόνα? Έχεις κάποιο μερίδιο κι εσύ ίσως αυτό? Θα σου πω ότι έχω δεχτεί πάρα πολλές φορές πολύ κακή κριτική και κακά δημοσιεύματα έχουν γράψει και επιθέσεις στα μέσα άδικες. Έχει γίνει. Από την άλλη όμως, τα ίδια μέσα που μπορεί να με έχουν κατά καιρό και πίσω, έχουν στηρίξει και πάρα πολύ. Οπότε δεν είναι μόνο η καθημερινή εκπομπή, είναι και όλο το γύρω-γύρω που σε ανεβάζει και αυτό. Οπότε θα ήμουν πολύ αχάριστη αν έλεγα ότι δεν με έχουν βοηθήσει τα μέσα. Είμαι ένα κορίτσι που και στο πολύ καλά και πολλά εξώφυλλα με έχουν κάνει και με έχουν στηρίξει και στα δύσκολα και με έχουν χτυπήσει, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Αλλά όταν έχεις μια καθημερινή εκπομπή πρωινή και μπαίνεις στα σπίτια του κόσμου και είσαι ο εαυτός σου, ό,τι και να πουν, ό,τι και να γράψουν, ο κόσμος καταλαβαίνει, δεν είναι χαζός. Ο κόσμος είναι ο πιο έξυπνος κριτής και αυτός που τελικά σε ανεβάζει και σε κατεβάζει. Σίγουρα σου δίνουν ευκαιρία τα κανάλια, οι διευθυντές, τους οποίους σέβομαι πάντα, αλλά αυτός που επιλέγει στο τέλος είναι ο κόσμος. Έχει γίνει πολλής λόγος για τις οικογενειακές, τις αληθινές ιστορίες που βγάζετε κάθε μέρα. Ήσουν σύμφωνη εσύ με αυτό? Ήταν απόφαση του Θέμη μάλλη και είπες εσύ εντάξει, για να το λες εσύ θα το κάνουμε? Η αλήθεια είναι ότι η εκπομπή σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στείνεται από το Θέμη και τον εμπιστεύομαι. Και να διαφωνώ σε κάτι, δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 26 χρόνια πορεία σε αυτό το χώρο. Έχει κάνει επιτυχίες και εμένα τα δύο τελευταία χρόνια με έχει αλλάξει σαν παρουσιάστρια. Με έχει κάνει παρουσιάστρια και με έχει ανεβάσει πάρα πολύ. Στην αρχή, εγώ ήμουν λίγο διστακτική, αλλά επειδή ήξερα ότι θα είναι προστατευμένο και θα βγει κάτι ωραίο και κάτι το οποίο θα βοηθήσει και σε νούμερα την εκπομπή και δεν θα εκθέσει και εμένα, έγινε. Και τελικά μια χαρά πάει και πάει και πάρα πολύ καλά και δείχνει ότι ο κόσμος το γουστάρει. Ο κόσμος το θέλει το reality. Τι θέλει την ιστορία, θέλει να ταυτιστεί με αυτό που βλέπει. Τώρα το πώς αυτό θα το πλασάρεις είναι δικό σου θέμα και νομίζω ότι το πλασάρισω και το πουλάω όσο καλύτερα μπορώ. Μπορεί να διαφωνώ σε πάρα πολλά. Γενικότερα, οφείλω να ακούσω το Θέμη. Και όσες φορές έχω ακούσει το Θέμη, μου έχει βγει σε καλό. Όσες φορές δεν έχω ακούσει το Θέμη, μόνο κακό έχω κάνει στον εαυτό μου και στη δουλειά μου. Ξέρω ότι ετοίμασες τώρα ένα νέο επαγγελματικό βήμα. Που νομίζω ότι είσαι χαρούμενη όντως γι' αυτό. Ξεκίνησε εδώ και λίγες μέρες, είναι το δικό μου site, βασικά είναι το δικό μου online shop. Το έχω κάνει με πολύ αγάπη, ήδη γνωρίζετε ότι έχω τη δικιά μου συλλογή με ρούχα, έχω αρκετές συνεργασίες, όμως ήθελα να δημιουργήσω κάτι δικό μου. Έτσι αποφάσισα, τι ξέρεις, και εγώ με τα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, έχω μαζέψει κάποια χρήματα, από τα χρήματα να τα διαθέσω, φαντάζομαι ότι είναι κανένα τεράστιο ποσό, αλλά να επενδύσω κι εγώ, να κάνω μια δικιά μου επένδυση. Και αυτό και έκανα. Λοιπόν, έφτιαξα τα δικά μου καλλιτικά, ένα δικό μου site με τη δικιά μου σειρά καλλιτικών, τα οποία είναι πάρα πολύ προσεγμένα. Νομίζω ότι είναι αυτά που αρέσουν σε μένα. Έχω βγάλει κάποια βασικά κομμάτια, όπως κάποια ματ κραγιών, κάποιες τερακότες, κάποια σίμερινγκ ποδιών και γυαλάδες. Ταυτόχρονα έχω κάνει συνεργασία με διάφορες εταιρείες, όπως φλεφαρίδες, διάφορα άλλα προϊόντα ομορφιάς, το οποίο προμοτάρω εγώ και λειτουργεί το δικό μου site www.katken.gr. Ήδη έχει αρχίσει και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και εύχομαι να συνεχίσω να το εμπλουτίζω. Να σου πω ότι είναι καλλιτικά στα οποία έχουν γίνει και έλεγχοι, εννοείται, και δεν έχουν γίνει σε καμία περίπτωση πειράματα σε ζώα. Είναι από
πολύ καλές πετρεσίλες και το πιο σημαντικό είναι πολύ οικονομικά. Είναι το value for money. Πολύ καλή ποιότητα σε πολύ καλές τιμές. Εσύ πια στα 32 σου χρόνια πιστεύεις ότι έχεις κατασταλάξει στο τι είναι αυτό που θα ήθελες ιδανικά να είναι δίπλα σου? Δεν ξέρω. Θα σου εξηγήσω τι γίνεται. Αυτή τη χρονιά κάνω το εξής. Κάθε χρόνο το κάνω. Εγώ κάνω απολογισμό της χρονιάς. Και θα πούμε και για μάλιστα. Όσο πριν τα Χριστούγεννα, να ρε παιδί, είμαστε και εσύ ένας άνθρωπος, ο οποίος τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής μου είμαστε κολλητοί. Το ότι παρεξηγηθήκαμε μου στήχησε πάρα πολύ. Όσο λοιπόν ερχόντουσαν προς τα Χριστούγεννα, έλεγα ότι ρε παιδί, εγώ με αυτόν τον άνθρωπο πριν φύγει το 17, θέλω να τα ξαναβρω. Γιατί άσχετο από το επαγγελματικό, μπορεί να έχουμε κάνει λάθη οτιδήποτε. Είναι ένας άνθρωπος που μου έχει σταθεί πολύ ζωή μου και τον αγαπάω πάρα πολύ. Οπότε αυτόν τον άνθρωπο θέλω να τον έχω μες στη ζωή μου. Έτσι λοιπόν κάνω και με τα προσωπικά. Κάθομαι και γράφω τι λάθη έχω κάνει και τι θα ήθελα να αλλάξω. Ναι, έχω ακριβώς δίπλα μου μια ατζέντα, το κάνω λίγες μέρες πριν αλλάξω χρόνος και νομίζω ότι αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν έχω πει ότι αυτό που θέλω, επειδή είναι ο Θεός, να μου φέρει έναν καλό άνθρωπο και έναν άνθρωπο που θα μου ταιριάζει. Τώρα να κάτσω να πω αν αυτός είναι ψηλός, κοντός, πλούσιος, φτωχός, γνωστός, άγνωστος, τόνα, τέλος, είναι πραγματικά ηλίθιο. Έναν άνθρωπο που θα μου ταιριάζει, θα με αγαπάει και θα είναι καλό παιδί. Γιατί θεωρώ ότι δεν έχω κακία μέσα μου, ότι έχω φερθεί να μου φάσει πάρα πολύ κόσμο. Και θέλω έναν άνθρωπο να είναι σαν και εμένα. Και δοτικός και ευγενικός και στην ψυχή αλλά και στους τρόπους. Αυτό. Θεωρείς ότι το σημαντικότερο σε μια σχέση είναι το σεξ τελικά, δηλαδή το καλό κρεβάτι κρατάει στη διάρκεια μια σχέση ή όχι? Τι να σου πω τώρα, δεν έχω κάνει το τέλειο σεξ για να σου πω ακόμα. Δεν έχεις κάνει το τέλειο σεξ. Δηλαδή, αν κάνω το τέλειο σεξ, θα μείνω και με αυτό, να ψάχνω τον δρόμο. Που σημαίνει ότι πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε ποιους έχεις πάει για να καταλάβουμε ποιοι είναι καλοί εραστές. Εμφανίστηκες πρόσφατα στο Γιώργο Λιάγκα. Και μία απάντησή σου, νομίζω λίγο παρεξηγήθηκε. Νομίζω καταλαβαίνεις ποια είναι αυτή. Κάποιοι είπαν ότι δεν ήταν σωστό να το πει αυτό η Κατερίνα. Για τις ερωτικές επαφές, ότι μέχρι σήμερα ίσως δεν έχεις συνευρεθεί ιδανικά με κάποιον, πώς να το πω. Γίνεται. Καλά κάνεις και μου κάνεις αυτήν την ερώτηση. Μετά το σκέφτηκα κι εγώ ότι μήπως δεν θα έπρεπε τελικά να το είχα πει, δεν ήθελα να προσβάλλω κάποιον. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ακόμα δεν έχει έρθει ο κατάλληλος τρόπος για μένα, γιατί όταν έρθει που θα είναι τέλειος όλους τους τομείς, με αυτόν και θα καταλήξω. Αυτό. Και ίσως λίγο παρεξηγήθηκε και δεν ήθελα να μειώσω κάποιον, ούτε. Γιατί, αλλά συγγνώμη που σου διακόπτω, αλλά κάποιος που έχει περάσει από τη ζωή σου μπορεί λίγο να στενοχωρήθηκε ακούγοντάς το αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ στενοχωριέμαι πολλά που ακούω. Δεν πειράζει. Ελεξουτανίλ και λίγη Βαλεριάνα. Άσε μας, δεν παρεξηγήθηκε. Σου είπα πως ήθελα να το πω. Ήθελα να πω ότι ακόμα ίσως ήθελα. Δεν ξέρω πώς να στο δικαιολογήσω, γιατί όντως παρεξηγήθηκε. Ότι αυτό που ονειρεύομαι ακόμα δεν μου έχει συμβεί. Μπορεί να μου συμβεί και ποτέ, εντάξει. Και να περνάνε τα χρόνια και να λέω την ίδια τάκα. Φανταστικό, δεν πλησιάζει κανείς μετά. Αν περνούσαν λίγα χρόνια, θα σκεφτόσουν, ας πούμε, και εσύ να καταψύξεις τα οάρια σου, ας πούμε, όπως έχουν κάνει διάφορες άλλες γνωστές Ελληνίδες και άγνωστες φυσικά. Θες να σου εξομολογηθώ κάτι, το λέω για πρώτη φορά. Ο γυναικολόγος μου το έχει πει. Και όταν μου το είπε, φέτος μου το είπε, γιατί κανονικά τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος, σε 32 χρόνια, από τα 37 και μετά δεν είναι το ίδιο. 32 με 35, μέχρι τα 32 κανονικά μια γυναίκα να το κάνει. Στην Αμερική μέχρι τότε το κάνουν. Λίγο του λέω, τι λέτε. Μου λέει Κατερίνα, το κάνουν πάρα πολλές κοπέλες. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή γιατί μετά θα μεγαλώσεις. Γύρισα σπίτι και έκλαιγα. Και λέω, Θεέ μου, οι φίλες μου έχουν κάνει παιδιά, έχουν όλες τακτοποιήσει τις ζωές τους και εγώ μόνο δουλεύω. Και αυτή τη στιγμή μου λέει να καταψύξω τα οάρια μου. Εντάξει, είναι μια πρόταση ενός επιστήμονα που την κάνει σε πάρα πολλές κοπέλες που είναι και λογικό. Προς το παρόν έχω αρνηθεί, δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί διαισθάνομαι ότι κάτι καλό θα συμβεί αυτή τη χρονιά στη ζωή μου. Ίσως επειδή ξέρω και μελετάω και τα άστρα και ξέρω ότι κάτι καλό θα συμβεί. Οπότε γύρισα τον γυναικολόγο. Προτίμησα τα άστρα από την επιστήμη. Αλλά ότι μου το έχουν πει, μου το έχουν πει. Προς το παρόν δεν το σκέφτομαι. Κακός ίσως. Μπορεί του χρόνου όμως τέτοια εποχή να ξανακάνω μια συνέντευξη να σου πω ναι, Νίκο, το έκανα. Θέλω, αυτό που θέλω στη ζωή μου, αγάπη. Έχω πάρα πολύ αγάπη από φίλους. Έχω σπουδαίους φίλους και μέσα σε αυτούς είσαι και εσύ. Και το λέω και θέλω να το βάλω γιατί πραγματικά σε αγαπάω. Έχω σπουδαίους φίλους στη ζωή μου, αλλά σίγουρα θα ήθελα έναν σύντροφο με τον οποίο, παιδί μου, ξέρεις, να αγαπήσω ένας τον άλλον και να προχωρήσουμε τις ζωές μας. Αυτό. Αν το φέρει το 18, έχει καλό. Αλλιώς υπάρχει 19, 20, 21, 22, 35, 37, 34, 40. Υπάρχουν χρονολογίες οι οποίες εντάξει. Κάθε χρόνο με το γράφει στο μπλοκάκι. Τα λέω μεταξύ βαβού και αστείου, γιατί στο τέλος θα φανεί πολύ αστείο όλο αυτό. Αλλά σας καταλαβαίνω και όλους όσους με ρωτάτε για αυτό το κομμάτι, γιατί ξέρω ότι είναι ένα κομμάτι και που ενδιαφέρει και πουλάει και
Είναι ένα κομμάτι το οποίο και εγώ έχω επιτρέψει να με ρωτάνε. Ναι, τουλάχιστον εσύ δεν είσαι από αυτούς που λένε ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό, τα προσωπικά μας. Όχι, το ξέρω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο τα προσωπικά μας και το θεωρώ πραγματικά γελίο να εφόσον έχεις μιλήσει τα προσωπικά στο παρελθόν, ξαφνικά να σε ενοχλεί. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι, είτε παρουσιαστές, είτε ηθοποιοί, είτε τραγουδιστές, είτε άνθρωποι που εκτίθενται στα μίντια, που δεν έχουν δώσει ποτέ δικαίωμα. Σε αυτούς να πας ξαφνικά να τους ρωτήσεις, ναι, δεν έχουν δώσει. Εγώ έχω δώσει δικαίωμα. Θελά μου, θελημένα, δεν έχει σημασία, έχω δώσει δικαιώματα. Οπότε να το κάνω τούμπα τώρα, απλά μπορώ να το προστατεύσω λίγο περισσότερο. Μετά ένιωσες ότι σου κάνει κακό, δηλαδή. Δεν μου έκανε κακό. Όχι, δεν έχω μετανιώσει τίποτα. Όμως θα σου πω, από εδώ και πέρα, αν υπάρξει κάτι στη ζωή μου, δεν θέλω, παιδί μου, να βγει από τον πρώτο μήνα. Δεν θέλω να βγει 20 μέρες, γιατί ξέρω ότι αυτό δεν θα κρατήσει. Θέλω να είμαι σίγουρη γι' αυτό, για να μπορέσω μετά να πω κι εγώ, ναι, τελικά ισχύει ή δεν ισχύει. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Εγώ σε ευχαριστώ. Να ευχηθώ σε όλους σας. Είστε μια υπέροχη παρέα. Να ευχηθώ σε όλες σας καλές γιορτές. Να ευχηθώ με το καλό το νέο έτος. Ναταλία μου, κάτσα βάλω τα γυαλιά γιατί ρε παιδί μου έχει πάρα πολύ ήλιο για να κοιτάζω στην κάμερα. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Η Ναταλία για μένα είναι η καλύτερη Ελληνίδα παρουσιάστρια. Το έχω πει. Εγώ. Για εμάς τις νεότερες, εγώ πάρα πολλές φορές έχω παρακολουθήσει προσεκτικά εκπομπές της Ναταλίας. Τον τρόπο που χειρίζεται τα θέματα, τον τρόπο που αντιδρά, τον τρόπο που ακόμα και κάνει το πρόσωπό της. Εγώ την έχω μελετήσει, την έχω κλέψει πολλές φορές την Ναταλία. Ακόμα και τον τρόπο που αντιδρά στα προσωπικά της, ο αυθορμητισμός της. Την αγαπάω πάρα πολύ, να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους και είναι η χρονιά να μας βρει και εμένα και την Ναταλία. Ξέρει.